Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση. Θα βαθύνουμε την ύφεση. Θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους. Θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους. Θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Της κατάρρευσης. Πόσες ώρες διακάρατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γιατί η κυρία Κατσέλη εχθές είπε ότι το πήρε το Σάββατο το βράδυ, το διάβασε 2 ώρες και πήγε και ψήφισε έτσι. Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστές αποτύπωναν και είχατε μια διαφορετική αποτύπωση αυτού που υπογράφατε? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε? Μα σοβαρολογείτε? Αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή. Δεν διάβασε το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Και είχα άλλα καθήκοντα. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος? Τα φάγαμε όλοι μαζί. C'est un grave problème pour beaucoup de mes concitoyens. Peut-être pour la majorité de mes concitoyens. Je comprends très bien leur point de vue. Mais vous savez, moi je suis pour la perte de souveraineté. J'ai toujours été pour la perte de souveraineté, je suis un Européen, plutôt que je suis un Européen, je suis un fédéraliste Européen. Θα πάρθουν και νέα μέτρα, θα έρθει νέο πακέτο μέτρων. Πώς θα βγει, πώς θα βγουν, θα πρέπει να συζητήσουμε για το 2013 και για το 2014. Ναι. Έτσι. Αυτό και είναι θα, ναι, και θα ληφθούν προφανώς και νέα μέτρα. Αλλά το ότι προσπαθούμε να μειώσουμε όσο γίνεται τις επιπτώσεις της κοινωνικής. Γνωρίζοντας όμως ότι θα πάρω και άλλα μέτρα. Προφανώς θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Ναι, αλλά προσπαθούμε να τα βάλουμε μέσα στον χρόνο ώστε να μην δημιουργηθεί η κατάρρευση της οικονομίας όσο μπορούμε.